Να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Ανά πάσα στιγμή θα χρειαστεί να πάμε εκεί. Πάμε στην επίθεση κατά του 16χρονου. Η κυρία Χριστάλ Ανδρέου, η μητέρα του παιδιού, μας ακούει. Καλημέρα, κυρία Ανδρέου. Καλημέρα σας. Πώς, πού ήταν το παιδί σας την ώρα της επίθεσης? Καπέδες. Ήταν σε ένα σπίτι, στην αυλή ενός σπιτιού. Α, ήταν στην αυλή ενός σπιτιού και το σκυλί που ήταν? Ήταν εκεί. Το σπίτι δεν είναι περιφραγμένο. Επίαμε και άλλες φορές, χαΐδεψε το και άλλες φορές το σκυλί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χαΐδεψε το μια φορά και ήταν πολλά φιλικό. Την επόμενη φορά, επιτέθηκε του. Και από ότι, εντάξει, δεν μπορούμε να δείξουμε τις φωτογραφίες, η επίθεση είναι στο μάτι, κυρία Ανδρέου? Ναι, είναι στο μάτι, είναι στο χέρι. Στο μάτι και στο χέρι. Νοσηλεύεται τώρα το παιδί σας? Όχι, τέλειωσε, έκαναμε επέμβαση το Σάββατο. Την Κυριακή έλαβε ένα εξυγερή. Είναι η επέμβαση, δηλαδή, έγινε γύρω από το μάτι? Ναι, έγινε πλαστική επέμβαση στο κάτω πλεφάρο. Με το θέμα της όρασης δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα? Νομίζουμε πως όχι. Απλά πονούσαν πάρα πολλά και δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εξέταση, οπότε από εβδομάδα θα γνωρίζουν. Από εβδομάδα. Τώρα, ένα χάσκι το οποίο το είχε ξαναδεί ο γιος σας, το είχε ξαναχαϊδέψει, ναι, και ξαφνικά γίνεται αυτή η επίθεση. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και για το παιδί σας και για όλους, κύριε Ανδρέου. Εννοείται. Ήταν πάρα πολλά δύσκολο. Ειδικά τώρα που όσο περνούν οι μέρες, τόσο δυσκολεύεται να το δεχτεί ο γιος μου. Διότι αγαπά τα ζώα πάρα πολλά. Και λόγω της επίθεσης, όταν κοιμάται, βλέπει τον μπροστά του, θυμάται τη φάση, είναι σε έντονο στρες. Είναι σε έντονο στρες για όλο αυτό που έγινε. Τώρα, το σκυλί παραμένει στην περιοχή, ξέρουμε τι έγινε? Ναι, επίανε χτες να το πιάσουν, έβαλαν του αναισθητικό για να το πιάσουν, έβαλαν του κολάρο και έφυγαν τους. Α, κυκλοφορεί ελεύθερο το σκυλί? Κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερο, ναι. Και διαρωτούμε πού είναι οι κρατικές υπηρεσίες να βοηθήσουν την κοινότητα να πιάσει το σκυλί. Ποιος για τον πήγε... Άσφαϊδί Ταλό. Ναι. Ποιος πήγε να το πιάσει το σκυλί? Ειδοποίησαν ο κοινοτάρχης κάποιους ιδιώτες να το παραλάβουν το σκυλί. Αλλά δεν τα καταφέραν για οποιοδήποτε λόγο. Όμως δεν είναι τώρα, υποτίθεται το σκυλί έχει 4 χρόνια που είναι αδέσποτο. Α, είναι γιατί αδέσποτο, δεν ξέρουμε που ανοίγει το σκυλί. Όχι, είναι αδέσποτο, το σκυλί. Και έγιναν προσπάθειες από την κοινότητα, δεν έγινε κατορθώτο να εντοπιστεί το, ή μάλλον να το πιάσουν το σκυλί, του έριξαν, φαντάζομαι. Ναι. Αυτή την αίρεση, την υπνοτική, όπως λέγεται, και τους έφυγε. Δεν ξέρουν αυτή την ώρα. Και καλείται το κτηνιατρίο και άλλοι φορείς να βοηθήσουν για να εντοπιστεί το σκυλί τώρα. Κοίταξε, ναι, πρέπει να βοηθήσει το κτηνιατρίο, ναι, μαζί με την αστυνομία να βοηθήσει. Η αστυνομία εγώ με το κτηνιατρίο μίλησα τη Δευτέρα. Ναι, γιατί σας είπα. Ήβραν άνθρωπον, ήταν να πάει να το πιάσει. Ο άνθρωπος γίνος δεν είχε χώρο να το βάλει, δεν είχε καταφύγιο. Τέλος, όπως να έχει και δύο δικαιολογίες για εμένα. Για όχι, να είναι δικαιολογίες, γιατί μιλάμε για μια επίθεση. Λίγο έλειψε να έχουμε μεγαλύτερη ζημιά στο μάτι του παιδιού σας και δεν εννοείται, ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη επίθεση. Εννοείται. Αν ήταν ένα μωρό 7-8 χρόνο, 10 χρόνο, δεν μιλούσαμε για τραυματισμό. Να μιλούμε για το μοιραίο, διότι ο γιος μου πιο μεγάλος αντίδρασε. Ένα μωρό. Ακριβώς. Τι θα γινόταν με ένα μικρότερο παιδάκι? Πραγματικά πρέπει άμεσα και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και το κοινοτικό συμβούλιο και η αστυνομία των ζώων έχει εμπλακεί ή εμπλέκονται, ή έχετε κάνει καταγγελία στην αστυνομία? Στην αστυνομία δεν έκανα καταγγελία. Τώρα, αν είναι αστυνομία των ζώων ή όχι, αν έτσι θέλουμε να την ονομάζουμε και να λέμε ότι γίνεται η δουλειά μας, λυπούμε για τούτο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα από πλευράς αστυνομίας. Η αστυνομία έκαμε για εμένα τη δουλειά της, έπιασε την κατάθεση. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνει, εφόσον οι νόμοι μας λένε ότι την πλήρη ευθύνη την έχει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν έχει τον εξοπλισμό και το γνωρίζουν όλοι οι φορείς. Γιατί δεν πάνε μαζί με το κτηνιατρίο να το πυροβολήσουν με μια αναισθητική ένεση? Δεν πάμε να το σκοτώσουν για όνομα του. Όχι, Θεού. Να βρουν τρόπο να το εγκλωβίσουν και να το μεταφέρουν εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Μάλιστα. Γίνεται 4 χρόνια να μην μπορεί να πιαστεί ένα σκύλος.
Να μην μπορεί, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δούμε με το Κοινοτικό Συμβούλιο σε πολύ λίγο τι γίνεται και πώς οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέμβουν για να γλιτώσουμε την επόμενη επίθεση, κυρία Ανδρέου μου. 4 χρόνια οι υπηρεσίες έπρεπε ήδη. Φέρουν ευθύνη και οι υπηρεσίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Φέρει μόνο το Συμβούλιο, θεωρώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εκεί θα επιχειρήσουμε να βρούμε και να πάρουμε απαντήσεις, κύριε Ανδρέου μου. Περαστικά να ευχηθούμε στο παιδί σας. Ευχαριστώ. Περαστικά καλά. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζω να είναι ο τελευταίο παιδί που τραυματίζεται από αδέσποτα ζώα. Να λάβουν μέτρα, όλοι όμως. Το ελπίζουμε όλοι. Περαστικά στο παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέου μου.